Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Ιόνιαν και στην εκπομπή Επιπαντός. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Ζακύνθου και επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, τον κύριο Νικήτα Αρετάκη. Καλησπέρα σας κύριε Αρετάκη. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα, ουσιαστικά λίγες εβδομάδες πριν στηθούν οι κάλπες, είναι μια κατάλληλη στιγμή να πούμε περισσότερα μετά και τη διακήρυξη των αρχών και των θέσεων του συνδυασμού σας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε και να τα δούμε βήμα-βήμα όλα αυτά, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από την τοπική κοινωνία. Τα μηνύματα προς το παρόν είναι θετικά, αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος, γιατί οπωσδήποτε έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία των εκλογών. Οπότε οι απόψεις των ανθρώπων θα οπωσδήποτε διαμορφωθούν σύμφωνα με τις τότε συνθήκες και τα τότε μηνύματα που θα έχουμε από την κοινωνία και λοιπά. Κύριε Ρετάκη, εσείς αρχικά γιατί αποφασίσατε να δώσετε αυτή τη μάχη για το Δήμο Ζακύνθου? Εγώ αποφάσισα διότι τελικά καταρχήν παρακινήθηκα από μερικά αξιόλογα πρόσωπα πολιτικής καταγωγής, να πούμε, και ύστερα από την παρακίνηση που μου κάνανε αυτά τα πρόσωπα, αποφάσισα εγώ προσωπικά ο ίδιος, διότι εμελέτησα ότι έπρεπε να συνδράμω στη διαμόρφωση μιας δημοτικής αρχής η οποία θα βοηθήσει τη Ζάκυνθο να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει μέχρι τώρα. Το θεωρώ σε υποχρέωσή μου αυτό, διότι ήδη έχω δείξει από το παρελθόν ότι ενδιαφέρομαι για τα κοινά και θεώρησα ότι έχω τη δυνατότητα να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Το έχετε αποδείξει και εμπράκτως, πράγματι έχετε και μια πολύ επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Εσείς σε τι θεωρείτε ότι θα βοηθήσει όλο αυτό που έχετε κάνει και στη διοίκηση του Δήμου μετέπειτα? Στη διοίκηση του Δήμου μετέπειτα θα βοηθήσει η απόφασή μου να μπορέσω να οργανώσω το Δήμο σε ένα καινούριο οργανόγραμμα, όπου οι υπάλληλοι του Δήμου θα είναι δυνατόν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις ανάγκες των Δημοτών, και πέραν του οργανογράμματος θα πρέπει να συσταθούν και νέες υπηρεσίες οι οποίες θα συμπληρώσουν διάφορα κενά που έχει ο Δήμος σήμερα όσον αφορά την λειτουργία του για τις δομές του. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, απαιτείται η σύσταση ενός τμήματος προμηθειών το οποίο θα εξασφαλίζει την αδιάβλητη διαδικασία των προμηθειών και οπωσδήποτε θα είναι ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη της διαπλοκής. Εκτός από το τμήμα των προμηθειών, θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκροτηθούν και ειδικές υπηρεσίες, τμήματα δηλαδή διευθύνσεις για τις λειτουργίες του Δήμου, δηλαδή τμήμα, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ένα τμήμα μελετών, προγραμμάτων ΕΣΠΑ, πρέπει να γίνει ένα τμήμα, εκτός από τις μελέτες του ΕΣΠΑ, ένα τμήμα πληροφορικής το οποίο θα βοηθήσει τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Θα πρέπει να γίνει ένα τμήμα καθαριότητος, μια διεύθυνση καθαριότητος η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί, να πούμε, στις ανάγκες, διότι ο φως θα είναι λίγο βραδικίνητος. Θα πρέπει να γίνει ένα τμήμα, μια διεύθυνση ύδατος η οποία θα μπορέσει να επιληφθεί τη σωστή λειτουργία των υδατήνων πόρων. Επίσης, θα πρέπει να αναμορφωθούν και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχει σήμερα ο Δήμος όσον αφορά τις κατασκευές έργων. Κύριε Ρετάκη, πριν συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες αλλαγές, καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που έχουμε μπει στην ουσία και του προγράμματος του συνδυασμού σας ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία σας έχουν απογοητεύσει, πιθανόν και από την Δημοτική Αρχή αλλά και γενικότερα από τη Ζάκυνθο. Ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ, επειδή είμαι και μηχανικός, με έχει απογοητεύσει το θέμα των υποδομών. Όσον αφορά οι υποδομές, είναι σε κατάσταση η οποία από την αρχή δεν είναι η παρούσα Δημοτική Αρχή. Εγώ πιστεύω ότι από πολλά χρόνια δεν έχουν εφαρμοστεί σχέδια μελλοντικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, παρά έγινε μια αποσπασματική κάθε φορά αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο σήμερα που τα περισσότερα έργα που έχουν γίνει να είναι ή μη χρήσιμα ή να μην μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα τέτοιο γενικό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων.
Τα θέματα των υποδομών επικεντρώνονται στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην διαχείριση του υδατίνου δυναμικού του νησιού, στην κατασκευή των δρόμων, στον ηλεκτροφωτισμό αυτών και στα επιμέρους με τα προβλήματα, δηλαδή στην αξιοποίηση του ναυαγίου, όπως είπαμε, στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος, στην προστασία και στην προστασία του περιβάλλοντος, που είναι πράγματα που αφορούν τη δημοτική αρχή. Στο επίκεντρο βάζετε θέματα τα οποία απασχολούν έντονα και αυτή τη στιγμή την τοπική κοινωνία και τη διαχείριση των απορριμμάτων και την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, αλλά και την κακή κατάσταση του δικού δικτύου, αλλά φυσικά και την τουριστική ανάπτυξη και το τι γίνεται ουσιαστικά και αν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική προκειμένου να διορθωθούν κάποια πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, κύριε Ρετάκη, επειδή είπατε στην αρχή ότι αποφασίσατε να δώσετε αυτή τη μάχη μετά από την παρακίνηση κάποιων άλλων προσώπων που σας προσέγγισαν από την τοπική κοινωνία, ανακοινώστε και τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού σας και θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας είναι ότι τα παιδιά είναι όλα πρώτη φορά ασχολούνται περισσότερα με τα κοινά, είναι άφθαρτα, έχουν όρεξη για δουλειά, είναι νέοι, πολλοί από αυτά, είναι επιστήμονες, έχουν μεράκι. Και έχουν και φιλοδοξίες και πιστεύω ότι θα πάμε καλά τελικά. Το ρώτησα αυτό κύριε Ρετάκη, ναι, γιατί η ομάδα ενός ηγέτη έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη μέρα, γιατί ακούμε να γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη κριτική ότι πλέον το σημερινό σύστημα είναι δημαρχοκεντρικό και έχει σημασία το να μοιράζει την μπάλα σε όλες αυτές τις αρμοδιότητες και στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να διοικηθεί ένας τόπος, σωστά? Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το σύστημα είναι και θα λειτουργήσει και σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, αρκεί να υπάρχει μια ομαδική προσπάθεια και να μην υπάρχουν τα αποτελέσματα της διαπλοκής τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην κατασκευή των έργων ή των υποδομών και γενικά, ας πούμε, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου. Αυτό, για να εξασφαλιστεί, χρειάζεται βέβαια ο συνδυασμός να αποτελείται από πρόσωπα ικανά, ο συνδυασμός να αποτελείται από πρόσωπα άφθαρτα. Αυτό μέσα στο μέτρο δυνατότητα μου νομίζω ότι το έχω εξασφαλίσει. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο παίζει σύμφωνα με το για να μπορέσει να λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή σωστά, παίζει και η παρουσία του Δημάρχου, διότι σύμφωνα με το ισχυρό σύστημα είναι ζήτημα αν ο Δήμαρχος έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να μπορέσει να προσαρμόσει τις προτάσεις του σύμφωνα με την επιθυμία των πολλών για να τύχει των εγκρίσεων. Αυτό προϋποθέτει οπωσδήποτε σύνταξη αρτίων μελετών, προϋποθέτει αξιοποίηση των πιστώσεων, προϋποθέτει όρεξη για δουλειά και προϋποθέτει το περισσότερο, ως επιτροπής, και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτά τα καταφέρουμε. Διότι αφενός μεν έχω μια τεράστια πείρα μισού αιώνα εργοταξιακή εμπειρία σε μεγάλες κατασκευές και σε μεγάλα έργα. Εγώ προσωπικά σαν Αρετάκης και οι άλλοι έχουν μια διάθεση, όσοι έχουν ελλείψεις, να τις συμπληρώσουν εν πάση περιπτώσει και να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο συνδυασμός θα το πετύχει αυτό και θα είναι άξιος στο τέλος, θα αποδειχθεί δηλαδή άξιος στο τέλος των περιστάσεων, της αντιμετώπισης των περιστάσεων. Πάντως, κύριε Ρετάκη, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σχολιάσουμε και με λίγο ακόμα, γιατί έχετε δεχτεί κριτική στο συγκεκριμένο, το ότι ουσιαστικά ευθύς εξ αρχής δηλώσατε ότι δεν θα λάβετε το μισθό του Δημάρχου. Ναι, αυτό είναι σωστό. Γιατί το αποφασίσατε αυτό, αλλά και γιατί πιστεύετε ότι σε αυτό το σημείο δέχεστε κριτική? Δεν νομίζω. Κοιτάξτε να σας πω. Αυτό το αποφάσισα διότι εγώ τελικά έχω τονίσει κατά επανάληψη ότι δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική ποτέ, ούτε έχω και πρόθεση, ούτε και μέλλον έχω για την πολιτική. Επομένως, διεκδικώ το Δήμο, την παρουσία μου στη Δημοτική Αρχή, με τη μορφή προσφοράς. Δηλαδή, αποφάσισα να προσφέρω την υπηρεσία μου δωρεάν από το Δήμο. Εάν έπαιρνα αντιμισθία, τότε θα ήταν προσφορά αυτό. Θα ήταν μια εξόφληση, ας πούμε, της εργασίας μου όσον αφορά την συμμετοχή μου.
Επομένως, επειδή εγώ θεωρώ προσφορά την συμμετοχή μου στη Δημοτική Αρχή, για τον λόγο αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να πάω αντιμισθία, δεν χρειάζεται αντιμισθία. Γι' αυτό είπα. Αυτό δεν είπα ότι αυτό είναι, έπρεπε να το κάνουν και άλλοι υποψήφοι, γιατί κανένας δεν μίλησε για προσφορά. Όλοι είπαν ότι διεκδικούν, ας πούμε, είναι πολιτικοί, διεκδικούν την συμμετοχή τους στην Δημοτική Αρχή. Οπότε εγώ είμαι καθαρός σε αυτό το πράγμα. Τώρα, η κριτική που δέχτηκα δεν νομίζω ότι είναι άξια λόγου, διότι ούτε θίγηκα ένα συνάδελφό μου, συνυποψήφιό μου, η απόφαση με αυτή να είμαι άμεσος δήμαρχος, ούτε θίγηκε κανέναν, ούτε και έχει καμία συνέπεια στο ότι με αυτόν τον τρόπο διεκδικώ εγώ, ας πούμε, περισσότερους ψήφους ή διεκδικώ μια καλύτερη εκλογή. Δεν το επιδιώκω αυτό το πράγμα εγώ με αυτόν τον τρόπο. Προτιμώ δηλαδή να η συμμετοχή μου να είναι μια προσφορά και από εκεί και πέρα να προσπαθήσω να προσφέρω, να αντιστρέψω το βασικό για μένα είναι, αυτή τη στιγμή είναι αν το θέλει ο πολίτης να αντιστραφεί το κλίμα, αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει να πούμε στη Ζάκυνθο και το οποίο έχει δυσμενέστατες συνέπειες στην εικόνα του νησιού και στην ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε ότι δίνεται μεγάλη σημασία στο σωστό management στο Δήμο. Τώρα από εκεί και πέρα για να μπούμε και λίγο στην ουσία και συγκεκριμένα στο πρόγραμμά σας. Αρκετές φορές κύριε Ρετάκη και σε δημόσιες τοποθετήσεις σας έχετε πει ότι θέλετε ουσιαστικά να εξαφανίσετε τη διαπλοκή. Και μάλιστα προτείνετε και την σύσταση μιας ειδικής υπηρεσίας για το συγκεκριμένο σκοπό στο πρόγραμμά σας. Τι ακριβώς λοιπόν έχετε διαπιστώσει και ποιος θα είναι ο ρόλος αυτής της υπηρεσίας? Λοιπόν, κοιτάξτε, έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μια, το έχω πει για την επανάληψη, μια κακοδιαχείριση των πιστώσεων από τις δημοτικές αρχές, διαχρονικά ας πούμε, η οποία κακοδιαχείριση των πιστώσεων αυτή έχει σαν συνέπεια να αναπτύσσει την διαπλοκή. Τώρα, όταν λέω κακοδιαχείριση των πιστώσεων, δεν πάει να πει ότι συμμετέχουν και οι δήμαρχοι, να πούμε, στη διαπλοκή. Είναι κακή διαχείριση των πιστώσεων. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι εννοώ κακοδιαχείριση? Εννοώ ότι παραδείγματος χάρη, να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Στο χωριό μας εκεί πάνω στην Ορεινή Ζάκυνθο, προετών μια οικογένεια, οι Φραγκογενέοι, δώσαν ένα μήλο, ας πούμε, για να τον επισκευάσουν, να τον επισκευάσει ο Δήμος, δωρεάν στο Δήμο, να τον επισκευάσει για να τον φτιάξει για να γίνει ένα τουριστικό περίπτερο. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν περάσει από τότε, 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε, έχουν περάσει τόσες δημοτικές αρχές. Έγινε ο μήλος, έφτιαξε ο μήλος, χαραστήκαν 160.000 ευρώ και τελικά με το πρώτο Σεπτέμβριο εσπάσανε οι αντένες του μήλου, διότι ήταν κάτι, αντί να βάλουν αντένες, βάλουν κάτι καδρόνια ρώσικα και σπάσανε αυτά με τον πρώτο αέρα και τελικώς, ας πούμε, η σκεπή μισόπεσε, ο μήλος είναι καταλυλημένος τώρα, δεν έχει ποτέ λειτουργήσει. Και όταν διαμαρτυρήθηκα εκεί τότε στη Δημοτική Αρχή, μου είπανε ότι έπεσε ρούφουλας και ο ρούφουλας αυτός σε σήκωσε το μήλο, να πούμε. Αν είναι δυνατόν να πιστέψει κανένας, ότι έπεσε ρούφουλας και σήκωσε το μήλο, ο οποίος αυτός μήλος δούλευε τόσα χρόνια. Αυτή δεν είναι μια κακοδιαχείριση. Τι ήταν δηλαδή? Είναι μια κακοδιαχείριση. Λοιπόν, δεν είναι τέτοιες. Είπα ένα μικρό παράδειγμα, τον έξω χέρι μου. Μπορώ να αναφέρω και άλλες κακοδιαχείρισεις εκατομμυρίων ευρώ. Όχι, είπαμε. Υπάρχει μια κακοδιαχείριση. Αυτή η κακοδιαχείριση ευνόησε τη διαπλοκή, διότι αυτά τα χρήματα κάπου πήγαν, κάτι έγινε, κάτι δεν τα χρησιμοποίησαν σωστά, κάποιος δεν παρέλαβε το έργο, κάποιος δεν τα επέλεψε σωστά. Κάτι έγινε. Δεν μπορεί έτσι τυχαία να έγινε αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εγώ δεν θα το επιτρέψω με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να διατεθεί ούτε ένα ευρώ του Δήμου, χωρίς να είναι δικαιολογημένο απολύτως. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, πώς θα το πετύχω? Θα το πετύχω αφενός με, διότι έχω μια μεγάλη εμπειρία εγώ, ότι δεν πρόκειται να υπογράψω εγώ κανένα χαρτί ποτέ, άμα δεν είμαι σίγουρος για το υπογράφω. Αποκλείεται, ή δεν έχω πλήρη διαβεβαίωση από ειδικούς, αν χρειάζεται, νομικούς ή ό,τι άλλο χρειαστεί δηλαδή. Και δεν το έχω ελέγξει. Πρώτα δηλαδή με τον εαυτό μου. Δεύτερον, θα το επιτύχω εάν κάνω μια σωστή υπηρεσία, όπως λέω εδώ, η οποία υπηρεσία αυτή θα είναι τέτοια ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα δηλαδή, το οποίο δεν θα επιτρέπει, ας πούμε, στον άνθρωπο, στους υπαλλήλους του Δήμου να σκεφτούν, να πούμε, την διαπλοκή. Η υπηρεσία αυτή θα έχει καταρχήν τμήμα προμηθειών, το οποίο θα είναι αδιάβλητο και θα ξέρουμε ότι δηλαδή όταν προμηθεύεται ο Δήμος κάτι θα το προμηθεύεται. Δεν θα είναι δηλαδή, στην τιμή, τη σωστή τιμή θα το προμηθεύεται.
θα έχει τμήμα προμηθειών η υπηρεσία αυτή. Θα έχουμε την οικονομική, την υπηρεσία πληροφοριών, η οποία θα βοηθάει το τμήμα αυτό των προμηθειών και θα βοηθάει την νομική την υπηρεσία. Θα έχουμε ένα τμήμα το οποίο θα ελέγχει, ας πούμε, την παραβατικότητα στο νησί και θα δίνει στην αστυνομία, ας πούμε, όταν λέω θα ελέγχει την παραβατικότητα, δεν θα την καθιστά την αστυνομία, δηλαδή θα βοηθά την αστυνομία. Δηλαδή, τι εννοώ όταν λέω θα βοηθά την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς, είμαι βέβαιος, πόσοι είναι στη Ζάκυνθο οι οποίοι δεν έχουν άδεια παραμονής. Κανένας δεν ξέρει, έτσι δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι όφιλε η Δημοτική Υπηρεσία να ξέρει. Ποιοι είναι παράνομοι στο νησί, όφιλε να ξέρει. Εμένα, όταν μου έγινε ληστεία, αυτός ο οποίος με λήστεψε, ο Αλβανός που με λήστεψε, είχε απελαθεί από το νησί, από τη δικαιοσύνη, είχε απελαθεί εντελώς και έπρεπε να είναι στην Αλβανία. Και αυτός ήταν εδώ και γύρισε στο νησί στις καφετέρες, να πούμε για πού και έκανε κλοπές και ληστείες. Αυτά τα πράγματα θα κοιτάξω εγώ να τα περιορίσω ή να τα μηδενίσω, αν μπορώ δηλαδή, γιατί θα κοιτάξω η υπηρεσία αυτή που σας λέω εδώ, που λέμε η υπηρεσία αυτή που θα συσταθεί, η ειδική υπηρεσία, θα μπορεί να ελέγχει, ας πούμε, ποιοι είναι παράνομοι από αυτούς που εισέρχονται στο νησί. Και οι οποίοι από τη στιγμή που παράνομοι ή θα νομιμοποιούνται ή θα κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες στα υπουργεία, στα αρμόδια υπουργεία για να απελάσσονται. Κύριε Ρετάκη, σε αυτό το σημείο να μείνουμε λίγο στο θέμα της διαπλοκής. Να κάνουμε βέβαια μια μικρή παρένθεση και να θυμίσουμε ότι πρόσφατα είχατε βγάλει μια ανακοίνωση που είχατε πει ότι ουσιαστικά υπάρχει διαπλοκή που προσπαθεί να απαξιώσει την υποψηφιότητά σας. Προφανώς εδώ αναφέρεστε σε μια άλλου είδους διαπλοκή στο νησί. Είναι πολύπλευρη διακοπή. Είναι διαπλοκή, αλλά έχει κοινή σταμένη. Κοινή σταμένη έχει τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που αυτά που αναφέρω έχουν γίνει όλα. Δηλαδή δεν είναι και οι παρεμβάσεις, ας πούμε, στο να μην δημιουργήσω σύνδεσμο. Και οι παρεμβάσεις που γίνονται, να πούμε, σε μένα όσον αφορά την ηλικία μου, τις δυνατότητες που έχω κτλ. Συνεχίζονται αυτές οι παρεμβάσεις δηλαδή. Είναι ανεπίτρεπτες να γίνονται και δεν εκπορεύονται από τυχαίους από τους πολίτες, εκπαιδεύονται από μια διαπλοκή. Από μια συνιστόσα της διαπλοκής. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα για να αντιμετωπιστεί, αυτό χρειάζεται πάλι ειδική μελέτη για την αντιμετώπιση της. Εγώ έχω την εντύπωση ότι με την υπηρεσία που θα δημιουργήσω θα μπορέσω να την αντιμετωπίσω τη διαπλοκή σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, μάλιστα. Να επιστρέψουμε σε αυτό που είπατε και νωρίτερα για την νέα γενιά. Είπατε ότι στο συνδυασμό σας έχουν ενταχθεί άτομα τα οποία θα ασχοληθούν πρώτη φορά με τα κοινά. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι μπορεί να μην έχουν εμπειρία, αλλά χρειάζεται μια επιμόρφωση, μια εκπαίδευση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα αυτοδιοίκησης και γι' αυτό προτείνετε να γίνουν και κάποια ειδικά σεμινάρια, εφόσον θα είστε η επόμενη δημοτική αρχή, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτός είναι στόχος μου. Ότι εγώ μέλλον δεν έχω, να πούμε, γιατί ούτε πολιτικός είμαι, ούτε και επιδιώκω, δηλαδή δεν έχω κάποιο μέλλον, να πούμε, στη διαχείριση, στη δημοτική. Λοιπόν, πρέπει όμως να αλλάξει, δηλαδή για να φύγει αυτή η διαπλοκή από τη μέση, για να γίνει μια οικονομική πρόοδος στο νησί, για να μπορέσει το νησί να αποκτήσει πραγματικά ό,τι του αρμόζει σύμφωνα με την πολιτισμική του κληρονομιά και την ιστορική του κληρονομιά. Αυτό, για να γίνει αυτό, δεν χρειάζεται επαναφορά. Δηλαδή, πήγαμε εμείς, φτιάξαμε αυτά που φτιάξαμε και ήθελα να ξαναγυρίσουν πάλι στα ίδια. Δηλαδή, για να μην ξαναγυρίσουν στα ίδια, πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι άφθαρτοι και εκείνοι, θα ενδιαφέρονται για το κάρο του Δήμου και θα έχουν μπει σε έναν δρόμο και αυτόν τον δρόμο θα τον συνεχίσουν. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι τέτοιοι, οι οποίοι έχουν μπει, ας πούμε, σε διάφορους συνδυασμούς. Από αυτούς πάρα πολλοί θα αποτύχουν, διότι δεν είναι δυνατόν να πετύχουν όλοι. Δηλαδή, μπαίνουν τόσοι νέοι, λίγοι θα είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, 33. Από τους νέους αυτούς και τους μη επιτυχώντας και τους άλλους, μπορεί να δημιουργηθούν πόλοι, οι οποίοι θα οδηγήσουν, ας πούμε, αργότερα τους νέους σε κομματικές κατευθύνσεις, να πούμε, κτλ. Για να ασχοληθούν με τη δημοτική αρχή μελλοντικά. Για να είναι σωστή η επιλογή του πολίτη. Τώρα, βέβαια αυτό δεν είναι και εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και θα γίνει, διότι και οι νέοι έχουν την ίδια ακριβώς, το βλέπω από τους συνδυασμούς από τους νέους, έχουν την ίδια πρόθεση να μπορέσουν να μάθουν ό,τι χρειάζεται, να δουν την εμπειρία. Άλλωστε, εγώ είμαι αποφασισμένος και μέσα στο Δήμο, αν τελικά ο πολίτης μας προκρίνει, να δημιουργήσω
σεμινάριο, όπως λέτε, για να δημιουργήσω και να έρχονται νέοι οι οποίοι να παρακολουθούν με διάφορα κίνητρα, να παρακολουθούν και να αποκτούν εμπειρία πώς πρέπει να λειτουργεί μια δημοτική αρχή. Εδώ υπάρχουν τόσοι νέοι οι οποίοι με προγράμματα του ΟΕΔ κτλ. Απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες και δεν πατάνε ποτέ τους. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί να μην έχουμε μερικούς νέους οι οποίοι θα απασχολούνται με το Δήμο και θα έρθουν και θα μαθαίνουν και μια εμπειρία δηλαδή με των πραγμάτων και οι οποίοι να εγγυώνται ότι από εκεί και πέρα ο Δήμος θα πηγαίνει σε χέρια τα οποία θα είναι ικανά και καθαρά για να μπορέσουν να πούμε να αντιποκριθούν στις αποθέσεις του Δήμου. Αυτές είναι προτάσεις που η αλήθεια είναι παρουσιάζονται, ακούγονται για πρώτη φορά στο νησί της Ζακύνθου. Θα ήθελα ωστόσο, κύριε Ρετάκη, πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να ανοίξουμε ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με τις υποδομές, που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ζακυνθινή κοινωνία τα τελευταία χρόνια και στη δική σας πρόταση, που είναι διαφορετική. Θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα πώς αξιολογείτε τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και το πώς θα μπορέσετε εσείς, εάν είστε ο επόμενος δήμαρχος, να συνεχίσετε από αυτό το σημείο. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι το θέμα τώρα. Είναι το θέμα διαχρονικό. Δηλαδή, από την αρχή έπρεπε να είχαν γίνει σωστές μελέτες με προοπτική, ούτως ώστε κάθε μια δημοτική αρχή περχόταν να συμπληρώνει και ένα καινούργιο κομμάτι και ούτως ώστε σήμερα να είμαστε πρώτη τάξη. Δηλαδή, εκεί που γίνηκαν τόσα χιλιόμετρα δρόμοι, μπορούσαν να σιγά-σιγά να γίνεται μια ανακατασκευή, να πούμε ένα κομμάτι δηλαδή από την πόλη της Ζακύνθου μέχρι την Βολή με 30 χιλιόμετρα, 35 χιλιόμετρα. Θα μπορούσε να πούμε 5 χιλιόμετρα το χρόνο γινόταν, σε 7 χρόνια θα είχε τελειώσει ο δρόμος. Και θα ήταν ένας δρόμος ο οποίος θα ήταν άριστος και θα είχε κάθε τόσο και τριγυλάκι λακκούβες, ιστορίες, επισκευές, συντηρήσεις κτλ. Αυτά έχω την εντύπωση ότι αυτό έχει γίνει σε όλες τις υποδομές, δεν είναι μόνο στους δρόμους. Τα ίδια γίνανε και στα σκουπίδια τόσα χρόνια, δεν διαφερθήκαν να δώσουν μια λύση σωστή γιατί τα μεταφέραν τη μία θέση από την άλλη θέση από εκεί. Τα ίδια είναι και στην ύδρευση, μια αποσπασματική εκμετάλλευση του υδροφόρου δεν έγινε αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν ξέρει ποιος τα σχεδίασε αυτά τα πράγματα, αν τα σχεδίασε κανένας, τι μεσολάβησε και γίνηκαν αυτή η κατάσταση που κρατεί σήμερα στις υποδομές. Η οποία είναι απελπιστική δηλαδή, η κατάσταση αυτή δεν είναι κάτι το οποίο και δεν αντιμετωπίζεται και εύκολα. Δεν μπορούμε τώρα δηλαδή, θα δείτε ότι αν κάνουμε την ανάλυση παρακάτω να πούμε της αντιμετώπισης αυτών, δεν είναι εύκολη, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και στο χρόνο για τα λοιπά ή οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, διότι δεν έχουμε ένα υπόστρωμα το οποίο να πούμε εκεί πάνω θα δουλέψουμε για να συνεχίσουμε. Πρέπει να γίνει καινούριο σχεδιασμός ο οποίος να είναι εξυπαρχής, να εγγυάται να πούμε την λειτουργία της υποδομής και μελλοντικά. Και όλα αυτά σε ένα νησί που είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, το χειμώνα μαραζώνει και τα βλέπουμε και διωγγώνονται τα προβλήματα το καλοκαίρι. Αλλά φυσικά οι μόνιμοι κάτοικοι δυστυχώς έχουν να τα αντιμετωπίσουν όλο το χρόνο και τα νιώθουν. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν δουλεύει καμία υποδομή του Δήμου, δεν δουλεύει σωστά. Καμία υποδομή του Δήμου. Ούτε η αποχέτευση, ούτε η αποχέτευση των βρύων υδάτων πλημμυρίζουν. Με την πρώτη βροχή πλημμυρίζουν οι δρόμοι κάτω εκεί στο κέντρο και σαλαβουτάμε στα νερά. Το ίδιο έπαθα και εγώ. Δηλαδή πήγα από την μία δρόμο στην άλλη και σε μια ισχυρή βροχή και σαλαβούτσαμε στα νερά. Λοιπόν, δεν δουλεύει τίποτα σωστά, δεν έχει σχεδιαστεί τίποτα σωστά. Όλα γίνηκαν αρπακόλα, όλα γίνηκαν μια σκοπιμότητα να πούμε να ξοδέψουμε τα χρήματα. Και τελικά, ας πούμε, χωρίς ένα μελλοντικό σχεδιασμό και μια ορθολογική αντιμετώπιση των αναγκών. Εγώ θα παρέμβω, αν ο πολίτης τελικά με επιλέξει, θα παρέμβω και θα ξεκινήσω από την αρχή. Δηλαδή, θα κάνω μελέτες από την αρχή και στην αποχέτευση και στην ύδρευση και στον ηλεκτροφωτισμό, αν δεν έχει προχωρήσει, και στα διαχείριση των απορριμμάτων και σε όλα αυτά θα κάνω μελέτες από την αρχή, οι οποίες μελέτες θα αγγιώνται την απρόσκοπτη λειτουργία και τη μελλοντική απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Όχι να κάνουμε αποσπασματικά, δηλαδή να κάνουμε κάτι για να εξυπηρετήσουμε τώρα, να περάσει η μπόρα και η ανάγκη τώρα. Διότι αυτό έγινε με τα σκουπίδια και τα είδαμε στους δρόμους. Καταλήξαμε να πούμε τελικά να κάνουμε απεργίες, να κάνουμε διαδηλώσεις, να κινδυνεύουμε να πούμε να πάνε τα σκουπίδια στα χωριά επάνω, μέσα στα χωριά, έξω από τα χωριά, δηλαδή τόσο πολύ κοντά που να χρηστεύσουν όλη την περιοχή. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε μια σωστή και πλήρης αντιμετώπιση. Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό να βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ιόνιαν και στην εκπομπή Επί Παντός. Απόψε είναι μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος Ζακύνθου και επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, ο κύριος Νικήτας Αρετάκης. Και κύριε Αρετάκη, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είχαμε ξεκινήσει ουσιαστικά να αναλύουμε τα προβληματικά σημεία της Ζακύνθου. Ας ξεκινήσουμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων που έχετε. Να μας προτείνετε κάτι διαφορετικό, θα το βλέπουμε και στις οθόνες μας, για να δούμε ποιες είναι οι λύσεις ουσιαστικά που μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό το θέλω να είμαι σαφής όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, διότι υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει ένα τμήμα των πολιτών που δεν έχει πληροφορηθεί καθόλου πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση. Υπάρχει μια σύγχυση δηλαδή λίγα γύρω από τις απόψεις. Θέλω λοιπόν επ' ευκαιρία να αναλύσω πλήρως τις δικές μου απόψεις και του συνδυασμού μου όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και τι έχουμε να κάνουμε, τι γίνεται σήμερα, πώς γίνεται σήμερα και τι κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει. Και τι θα κάνω εγώ αν επιλεγώ. Η διαχείριση των απορριμμάτων σήμερα όπως γίνεται είναι. Η προσωρινή διαχείριση είναι εντελώς απαράδεκτη. Δεν έχουν ληφθεί ούτε στοιχειώδη μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, του υγιεινού περιβάλλοντος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, είχα και την τύχη, τέλος πάντων, να συναντηθώ με κάποιον ο οποίος είχε ασχοληθεί με την κατασκευή των υποδομών στην προσωρινή λύση. Και έτσι μου είπε, και πιστεύω να ήταν αληθής, ας πούμε, μου είπε το τι επικράτησε, το τι έγινε με την αγορά του οικοπαίδου, με το ενοικίασμα του οικοπαίδου, με την απόρριψη της δικής μου πρότασης για την αποθήκη της δωρεάς προσφοράς μου, για τις υποδομές που έγιναν εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν, από την επίσκεψη που έκανα στο Λίβα, είδα ότι η προσωρινή λύση δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις, ας πούμε, της μελέτης και της τεχνικής όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουν γίνει ελλιπείς παρεμβάσεις και στο τέλος βλέπω ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή που θα επέλθει στο περιβάλλον ύστερα από μερικά χρόνια. Δηλαδή στην ουσία τι γίνεται τώρα στο Λίβα. Γίνεται μία δεματοποίηση των απορριμμάτων, συμπίεση και δεματοποίηση των απορριμμάτων χωρίς τη διαλογή που έπρεπε να γίνει, να έχει γίνει. Και αυτά τα απορρίμματα, όπως δεν έχει ληφθεί μέτρα προστασίας από τη διάβρωση του υπεδάφους, δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες μονώσεις με γεωμεμβράνες και γεωεφάσματα κτλ. Που θα έπρεπε να έχουν γίνει, ανεξαρτήτως αν το πρόβλημα η μελέτη το πρόβλεπε, εμείς έπρεπε να είχαμε κάνει πλήρη υγρομόνωση του υπεδάφους. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις σας από το Λίβα, αλλά υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των πολιτών. Δεν πέφτει μόνο η ευθύνη στη Δημοτική Αρχή ή στην Περιφερειακή Αρχή σε όσους διαχειρίστηκαν το θέμα, για την ενημέρωση σχετικά και με την ανακύκλωση και με τη διαλογή στην πηγή και στην κομποστοποίηση. Δηλαδή πώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο να ακολουθήσουμε και κάποια άλλου τύπου πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη, εάν είμαστε έτσι εδώ σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι μια προσωρινή διαχείριση που έγινε των απορριμμάτων τώρα, η οποία έχει δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον, όπως είπαμε, και η οποία βέβαια είναι προσωρινή, υποτίθεται, και δεν θα συνεχιστεί. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Οπότε, ο τομέας της προσωρινής διαχείρισης είναι ελλιπής, δεν δουλεύουν τα γήτα τέτοια οι βιολογικοί καθαρισμοί, δεν υπάρχει περιμετρικό κανάλι για απορροής των υδάτων, των ομβρίων, τα οποία ξεπλένουν την περιοχή εκεί. Βρέχονται τα απορρίμματα και υποτίθεται ότι κοσκινίζονται όταν βρέχει και δεν κοσκινίζονται καθόλου διότι συσσωματώνονται και προφανώς δεν δουλεύει το κόσκινο. Υπάρχουν πάρα πολλά δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να μιλήσουμε τώρα για την οριστική λύση. Γιατί η προσωρινή, εντάξει, είναι αυτή που είναι τώρα, ό,τι για να κάνουμε δεν αλλάζει. Η οριστική λύση τώρα καταρχήν είναι προχωρεί. Εγώ δεν ξέρω τι μελέτη ακριβώς έχει γίνει, ποιος την έχει κάνει τη μελέτη. Ελπίζω να μην την έχει κάνει τη μελέτη η εταιρεία που θα αναλάβει και την κατασκευή του έργου. Γιατί αν δεν έχει κάνει τη μελέτη η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου, οπωσδήποτε δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς. Είναι προβληματικό, είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα, τι πρέπει να γίνει, πώς θέλει να επιλύσει το θέμα αυτό των σκουπιδιών, ή τι εμείς θα επιδιώξουμε, εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα θα κάνουμε έλεγχο βιωσιμότητας της μονάδος. Δηλαδή, αν η μονάδα
μπορεί να λειτουργήσει και να σηκώσει το κόστος που χρειάζεται η μεταφορά στο λίβα και η επεξεργασία στο λίβα, γιατί είναι πρόσθετη δαπάνη που θέλουμε να μεταφέρουμε τα προϊόντα, τα απορρίμματα στο λίβα δηλαδή, και από απόψεως απόστασης και από απόψεως που θα έχουμε φθορές και συντηρήσεις οχημάτων κτλ. Και από απόψεως περιβάλλοντος εκεί όσον αφορά τη λειτουργία των ανθρώπων που θα δουλεύουν, όσον αφορά τη δουλειά τους. Είναι εκεί άσχημες συνθήκες το χειμώνα τουλάχιστον. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας έλεγχος βιωσιμότητας. Είμαι κατηγορηματικός. Εάν εγώ έχω την ευθύνη για αυτό το πράγμα, εάν η βιωσιμότητα αποδειχθεί ανέφικτη για το Δήμο, δεν μπορεί να σηκώσει το Δήμο σε αυτό το πράγμα, ο λίβας θα καταργηθεί. Δεν θα γίνει εκεί το εργοστάσιο το μόνιμο. Εάν η βιωσιμότητα, γιατί το ίδιο πάθανε και στην Κύπρο, κάνανε δύο εργοστάσια και μετά τους έφτασε ο τόνος πάρα πολύ ψηλά. Και δεν, σε σχέση με αυτό που πιστεύουμε πως είναι εδώ το κόστος του τόνου, είναι, νομίζω ότι ήταν πολύ λιγότερο στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί το κρίνανε μη βιώσιμο και τις καταργήσαν τις μονάδες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά και στην Κύπρο να μην γίνει, δεν μπορεί να λειτουργήσει με μονάδα η οποία συνέχεια βάζει μέσα. Κάθε, δηλαδή είναι, δεν είναι βιώσιμη. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει ένα χρονικό διάστημα, έστρα θα φτάσουν στα ύψιστα δημοτικά τέλη, με αποτέλεσμα θα διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Εάν λοιπόν δεν είναι βιώσιμη η λειτουργία της μονάδος, δεν θα πρέπει να γίνει εκεί. Δεν πρέπει να γίνει εκεί διαχείριση. Θα κάνουμε λοιπόν τον έλεγχο της βιωσιμότητας. Και μετά, εάν γίνει δεκτό ότι μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα, θα κοιτάξουμε να εγκαταστήσουμε ένα εργοστάσιο, το οποίο εργοστάσιο θα είναι πλήρες, θα είναι σύγχρονο, όχι αυτά που φτιάχνουν εδώ στα Τρίκαλα και στη Λάρισα. Θα είναι σύγχρονο εργοστάσιο για να μπορεί να εξασφαλίσουμε τη διαλογή των υλικών και την κοστοποίησή τους. Προς τούτο, για να μπορέσει να δουλέψει το κύτταρο του λίβα ως χυτή, πρέπει να έχουμε, γιατί το χυτή είναι χώρος γενικού σταθμού υπολείμματων. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα όσο μπορούμε μικρότερο ποσοστό υπολείμματων. Διότι αν έχουμε πάρα πολύ λεπτά υπολείμματα, πάλι τότε θα έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε και καθόλου χώμα εκεί πέρα. Δεν θα φτάνει τα κομπόστ να πούμε για να καλύψουν το υπόλοιμα. Θα έχουμε έξοδα για μεταφοράς χώματος κτλ. Πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν όσο μπορούμε και διαλόγους μεταφοράς και διαλόγους βιωσιμότητας μονάδος, η διαλογή να μην γίνεται, το μεγαλύτερο μέρος της διαλογής να γίνεται έξω από το λίβα, να μην γίνεται στο λίβα. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνεται διαλογή καταρχήν στην πηγή. Στην πηγή που θα πρέπει να γίνεται η διαλογή. Θα βλέπουμε παράλληλα και το βίντεο από την πρόταση αυτή που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και σας ακούμε, κύριε Ρετάγη, για την προσοχή μας. Πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς. Είναι το εργοστάσιο αυτό που εγώ θα είχα φτιάξει, σίγουρα θα είχα φτιάξει εγώ αν ήμουν δήμαρχος από πολλά χρόνια, όχι τώρα, από πολλά χρόνια. Αυτό το εργοστάσιο που βλέπουμε στις οθόνες μας. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει διαλογή στην πηγή. Άμα η διαλογή στην πηγή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, τουλάχιστον να γίνει από τις μεγάλες μονάδες που έχουν πάρα πολλά απορρίμματα. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, αυτά το καλοκαίρι τουλάχιστον που έχουν τους τουρίστες και έχουν πάρα πολύ μεγάλα απορρίμματα. Αφού πετύχουμε το μέγιστο που θα μπορέσουμε στη διαλογή στην πηγή με όρους, όχι να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, αλλά να καταλάβουν αυτοί που έχουν τη διαχείριση των μονάδων, αυτών των μεγάλων μονάδων, ότι δεν είναι δύσκολο πράγμα να μπορέσουν να βάζουν σε ένα κάδο το χαρτί, σε άλλο κάδο να βάζουν το γυαλί, σε άλλο κάδο να βάζουν τα απορρίμματα, τα οργανικά, αυτό σε κάδους που στα τελευταία εμείς θα τους προμηθεύσουμε. Ελπίζω λοιπόν να πετύχουμε μια μεγάλη. Γιατί αν δεν πετύχουμε και αν δούμε ότι αγνοείται αυτό το πράγμα κτλ., τότε μηδέν θα επιβαρθεί το κόστος της διαλογής. Οι μονάδες αυτές. Οπότε πιστεύω ότι θα το καταλάβουν οι πολίτες, γιατί θέλουν να ενδιαφέρονται όλοι, γιατί θα κάνουμε και τη σχετική ενημέρωση και θα κάνουμε διαλογή στην πηγή όσο μπορούμε περισσότεροι. Μετά, εάν χρειαστεί και δούμε ότι πρέπει να γίνεται και άλλη διαλογή, δηλαδή αυτή η διαλογή δεν φτάνει, τότε πρέπει να βρούμε ένα χώρο ο οποίος να ασχολείται μόνο με τη διαλογή και ο οποίος θα δούμε αν διαθέτει ο Δήμος ένα χώρο τέτοιο να γίνει διαλογή. Τελικά δηλαδή στον Βραχιώνα θα πρέπει να πηγαίνει ένα υπόλοιμα, το οποίο υπόλοιμα θα είναι της τάξης το πολύ να είναι 30-35%, να φτάνει το κομπόστ που παράγεται για να το επικαλύπτει το στοχητή. Αν δεν φτάνει το κομπόστ που παράγεται να πει στο χητή, τότε θα έχουμε πρόβλημα, οπωσδήποτε πρόβλημα κόστος.
Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτή τη λύση θα μπορέσει και η μονάδα στο Βραχιώνα να αντιμετωπίσει τη διαχείριση των σκουπιδιών και να έχουμε και οικονομία όσον αφορά δηλαδή την επίλυση αυτού του θέματος. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί απασχολεί πάρα πολύ την τοπική κοινωνία. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, κύριε Ρετάκη, επειδή έχουμε ακόμα να πούμε πολλά, να περάσουμε και στο θέμα της διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα και στις μελέτες που πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες στην υπάρχουσα χρονική περίοδο. Κοιτάξτε, να σας πω για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θέλω να πω το εξής. Ότι υπάρχει μια πίστοση τώρα της τάξης 20 εκατομμυρίων. Εάν χαθούν αυτές τις πιστώσεις, εάν δεν γίνει η πλήρης αξιοποίηση των πιστώσεων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτω ώστε να επιληθεί το θέμα των απορριμμάτων, τότε οπωσδήποτε η Ζάκυνθος θα βρεθεί σε μια δύσκολη θέση και κανείς δεν ξέρει τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα στην οικονομική της ανάπτυξη και στην τουριστική της πρόοδο. Εάν δεν υπάρξει οπωσδήποτε μια σωστή διαχείριση και ένα σωστό εργοστάσιο, και κατασκευή ένα σωστό εργοστάσιο στη θέση εκείνη. Αυτό ήθελα να πω για τα προβλήματα. Εμείς ελπίζουμε ότι θα τα πετύχουμε αυτά να κάνουμε ένα σωστό εργοστάσιο, γιατί τις πιστώσεις θα τις διαθέσουμε όλες και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βεβαίως όλα αυτά ισχύουν γιατί η καινούργια Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει το Σεπτέμβριο. Εξαρτάται πώς ακριβώς θα έχουν φτάσει τότε οι αναθέσεις που θα έχει κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Διότι εάν έχει αναθέσει τώρα σε μια εταιρεία από αυτές την κατασκευή εργοστασίου και έχει προχωρήσει αυτή την κατασκευή κτλ., τότε οπωσδήποτε οι δυνατότητες αυτές να καταθέσουμε ένα τέτοιο εργοστάσιο όπως βλέπετε αυτές τις οθόνες είναι δύσκολη, δεν είναι ανεφικτή. Είναι περιορισμένες, να είναι περιορισμένες. Και τώρα θα κοιτάξουμε εμείς, αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, ας πούμε, αυτή την υπάρχουσα δρομολογημένη κατάσταση. Πάντως, ένα είναι γεγονός ότι οι πιστώσεις θα διατεθούν όλες χωρίς κοσκινίσματα και χωρίς παράδρομους, όλες θα διατεθούν για την επίλυση των απορριμμάτων και θα αξιοποιηθούν όλες γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα προβλήματα της Ζακύνθου που έχουν να κάνουν με το προβληματικό δίκτυο και ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ναι. Οπότε εκεί τι βλέπετε, κύριε Ρετάκη? Λοιπόν, το δίκτυο της ίδρυυσης, όπως σας είπα, είναι μια αποσπασματική κατάσταση. Έχει γίνει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, δηλαδή, γιατί δεν έχω δει και τι ακριβώς συμβαίνει και τι μελέτες. Δηλαδή, κάνανε μερικές γεωτρήσεις. Από τις γεωτρήσεις αυτές τραβήξανε μερικά δίκτυα σε διάφορες τοποθεσίες. Τελικώς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια δεξαμενή η οποία να συγκεντρώνει από όλες τις γεωτρήσεις στο νερό για να μπορεί να καταστάθει και μια μονάδα εξαρτήσεις ύδατος για να βγάλουμε και πόσο ύδατος. Δεν υπάρχει αξιολόγηση και απογραφή του υδατίνου δυναμικού της Ζακύνθου, ούτω ώστε να ξέρουμε πόσο νερό μπορούμε να βγάλουμε και πόσο νερό πρέπει να καταναλώνουμε σήμερα και πόσο νερό μας λείπει, για να δούμε πώς θα το συμπληρώσουμε το νερό αυτό. Ο τρόπος για να το συμπληρώσουμε το νερό είναι δεν μπορούμε να υγροποιήσουμε τα σύννεφα ή θα γίνει με την κατασκευή λιμνοδεξαμενών ή θα γίνει με την κατασκευή αφαλάτωσης. Αυτό θα γίνει μια μελέτη η οποία θα εξαρτάται. Αυτό έχει πάρει και πολύ δρόμο και λένε ότι εγώ προτείνω την αφαλάτωση. Λες, έχω κανένα συμφέρον από το εργοστάσιο αφαλάτωση για να βγάλω χρήματα από την αφαλάτωση. Γι' αυτό δεν προτείνω εγώ την αφαλάτωση. Η αφαλάτωση έγινε στους Παξούς. Τώρα έγινε στους Παξούς. Η αφαλάτωση τώρα έγινε στη Κεφαλονιά με 80.000. Δεν έχω κανένα εργοστάσιο ούτως ώστε να πω ότι εγώ θα ευνοήσω κανένα εργοστάσιο και προτείνω την αφαλάτωση. Εάν πρέπει να γίνει αφαλάτωση, έγινε γιατί οι δεξαμενές, οι λιμνοδεξαμενές, επειδή είχα την εμπειρία από έργα που είχα κάνει στα Δωδεκάνησα και ξέρω ότι πολλές δεν λειτουργήσαν, όπως στην Τίνο παραδείγματος χάρη. Πήγαινα τότε στην Τίνο και έβλεπα μια μαυρίλα ολόκληρη, ας πούμε, που κάλυπτε ολόκληρες πλαγιές και αυτά, και η δεξαμενή ποτέ δεν λειτουργήσε, η λιμνοδεξαμενή. Δεδομένου δε ότι τα πετρώματα δεν είναι ζεστοσυλλητικά κτλ., θέλουν ειδική προστασία και ειδική επιμέλεια για να μπορέσουν να υγρομονωθούν. Επειδή είναι ασβεστικά τα πετρώματα για να γίνει λιμνοδεξαμενή. Όλα αυτά πρέπει δεν είναι γλίνα, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε να πούμε όλα αυτά, το κόστος τους, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε κτλ. Και να επιλέξουμε τον καλύτερο τρόπο. Θα γίνει καταρχήν μια μελέτη των δυνατοτήτων, μια απογραφή των δυνατοτήτων του υδροφόρου ορίζοντας,
λαμβανόμουν υπόψη και των ιδιωτικών, γεωτρήσεων. Γιατί και αυτές οι ιδιωτικές γεωτρήσεις έχουν μια μεγάλη ποσότητα, εκμεταλλεύονται μια πολύ μεγάλη ποσότητα ύδατος και πρέπει να δούμε αυτές οι ποσότητες ύδατος πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κοινωνικό σύνολο. Δεν είπαμε ότι θα πάμε να τους δεσμεύσουμε του αρνητή γεώτηση, αλλά είπαμε πώς θα συνεργαστούμε με αυτόν για να κάνουμε μια γενική. Να μην χάσει ο άνθρωπος για αυτούς αυτά που βγάζει, εν πάση περιπτώσει, γιατί το νερό είναι αγαθό το οποίο δεν πωλείται, όπως ξέρετε, μόνο οι μεταφορές πληρώνονται. Υποτίθεται ότι πληρώνονται οι μεταφορές. Επομένως, εφόσον δεν πληρώνεται το νερό, δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να, το ένα ποσοστό να δούμε τι ποσοστό εκμεταλλεύεται του υδροφορέζοντα, εκμεταλλεύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία και τι μένει να πούμε για το Δήμο. Mm-hmm. Αυτά όλα πρέπει να μελετηθούν, να γίνει ένα σωστό σχεδιασμό, να γίνουν οι γεωτρήσεις κατάλληλες εκεί που να γίνουν, να γίνει μια κεντρική δεξαμενή, εκεί να συμμαζεύει το νερό, εκεί να μπει η μονάδα επεξεργασία του ύδατο, να βγάζει το πόσιμο νερό και από εκεί να βγαίνουν τα δίχτυα που έχετε. Και σιγά-σιγά όλα τα δίχτυα που σαν... Αυτό πρέπει να θέλει μια σοβαρή μελέτη για να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα με προοπτική, με μέλλον. Δηλαδή, άλλη δημοτική αρχή να πάει να συμπληρώσει ένα κομμάτι, άλλη ένα άλλο, άλλη ένα άλλο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε αποτέλεσμα. Παρόμοια είναι και πρόταση για το αποχαιρετικό δίκτυο. Για το δίκτυο. Είναι το αποχαιρετικό δίκτυο. Έχει τεράστια, τα δύο δίκτυα έχουν ένα πρόβλημα, βασικό πρόβλημα που είναι άμεσα. Το μένο δίκτυο ίδρυψη έχει αμυαντοσωλήνες, mm-hmm. οι οποίες είναι 40 χιλιόμετρα περίπου και οι οποίες είναι καρκινογενείς. Είναι βέβαιο αυτό ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο, διότι είχε. Δεν έχω άμεση πληρώση, αλλά υπήρχε στα ΕΣΠΑ του 2018 υπήρχε ένα κονδύλιο κάπου 7 εκατομμύρια, ας πούμε, για αντικατάσταση αυτών των σωλήνων και έγραφε μια αυτή από κάτω μια σημείωση ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει, διότι λέει λόγω υψηλού κόστους. Δεν θα γίνει λόγω υψηλού κόστους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τι υψηλό κόστος για τον καρκίνο, υπάρχει κόστος. Λοιπόν, επομένως απαραίτητο να έχει γίνει αυτό. Αλλά πώς να γίνει ένα έργο τέτοιο όταν λέγε ότι για μελέτη θέλει 490.000 ευρώ. Δηλαδή, τι πρέπει να έρθει ο Καλατράβα να μελετήσει το δίκτυο που θα τραβήξουμε εμείς, αντί να βάλουμε δύο τσάπες και να αρχίσουν να σκάβουν και να ρίξουν σωλήνες, εμείς να φέρουμε τον Καλατράβα να μας πάρει 490.000 ευρώ για να μελετήσουμε το δίκτυο. Τι μπορεί έτσι να λειτουργήσει για να γίνει τίποτα στο Δήμο. Καταλαβαίνουμε την οργή και την απογοήτευσή σας. Κάπως έτσι είναι και αυτοί που νιώθουν οι Ζακυνθινοί σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο. Το ίδιο είναι και με την αποχέτευση που λέτε. Και το ίδιο έχει γίνει και την αποχέτευση. Με το χέρι τους έχει γίνει μια κατάσταση η οποία είναι εντελώς απαράδεκτη. Δηλαδή, υπάρχει ένα δίκτυο αποχαιρετευτικό το οποίο, ας πούμε, δεν δουλεύει. Ένα κομμάτι του δίκτυου το αποχαιρετευτικό το οποίο δεν δουλεύει και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί και δεν δουλεύει. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για αυτό που δεν δουλεύει το κομμάτι αυτό. Και προχθές είχα δει κάτι ξενοδόχους και διαμαρτυρόντουσαν στον δρόμο και μου λέει: Δεν είναι κατάσταση αυτή, μου λέει να μην δουλεύει το δίκτυο. Εγώ δεν μπόρεσα να τους πω τίποτα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια πλήρης αποτύπωση του αποχαιρετευτικού δικτύου, πώς mm-hmm. ακριβώς είναι σήμερα το αποχαιρετευτικό δικτύο, να γίνει μια μελέτη δηλαδή μελλοντικής αντιμετώπισης της αποχέτευσης στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στις Αλικές να μην υπάρχει αποχαιρετευτικό δίκτυο. Έπρεπε να υπάρχει, αφού είναι τουριστική περιοχή. Δεν επιτρέπεται να χρειάζονται κάπου 10 χιλιόμετρα αποχαιρετικό μέσα στην πόλη. Δεν επιτρέπεται να είναι ένα κομμάτι 5 εκατομμύρια χαράς που ξοδέψαμε για το Καλαμάκι και τελικώς σε πέσαν τα φρεάτε μέσα, να οδηγήσαν οι σωλήνες, αυτές οι κλίσεις κτλ. Και δεν δουλεύει τίποτα. Και δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος, τίποτα απολύτως. Δηλαδή, τι γίνεται, δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Εδώ υπήρχε μελέτη, υποτίθεται, υπήρχε επιβλέπων, υπήρχε παραλαβή, επιτροπή παραλαβή, υπήρχε να πούμε. Κατορθώσαν, πήραν τις εγγυητικές επιστολές, αφήσαν πίσω τους συντρίμια και στείλανε και φύγανε. Είναι δουλειά αυτή τη δουλειά και δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Λοιπόν, αυτά όλα με τη δική μου παρουσία θα εκλείψουν. Τελείωσε, το έχω πάρει απόφαση. Πρέπει να εκλείψουν και θα εκλείψουν. Και ελπίζω και αν δεν είμαι εγώ, οι άλλοι που θα βγουν, όποιος βγει δήμαρχος τώρα, να το καταλάβει ότι δεν, η Ζάκυψο πάει από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει πορεία. Δεν μπαίνει άλλο. Δηλαδή, αν χαθούν αυτές οι πιστώσεις τώρα που γίνονται, μετά τι θα γίνει με τον τουρισμό. Και είναι ζημιά και των ίδιων των ξενοδόχων. Δηλαδή, τι θέλει ξενοδοχεία, πρέπει τα απορρίμματα στους δρόμους ή να σπάνε σωλήνες όπως σε πέρυσι, να χάνουμε τις γαλάζιες σημαίες, να γίνεται. Αυτό είναι φοβερό. Δεν πρέπει να γίνεται στη Ζάκυψο. Είναι ένας ευλογημένος τόπος που έχει πάρα πολλές προοπτικές, αλλά δυστυχώς έχουν γίνει πολλά λάθη. Δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Να ξενυχτάμε εμείς τη νύχτα εκεί πάνω για τα σκουπίδια. Φανταστείτε τι θα γινόταν εάν ο Βραχιώνας αυτή τη στιγμή ήταν στις Ορθονιές, που είχε βγει απόφαση του Δημάρχου να πάνε στις Ορθονιές στα σκουπίδια. Και είχε καλέσει τότε τις διατηρητικές υπηρεσίες, όλες λέει μαζί την άλλη μέρα το πρωί ο στόλος των σκουπιδιών. Διάρκω να ετοιμαστεί για να πάει τα σκουπίδια στις Ορθονιές. Είναι δυνατόν. Φανταστείτε μόνο αυτή η συσσόρευση απορριμμάτων που είναι τώρα να γίνει σε 100 μέτρα απόσταση από τον ιατρικό δρόμο που πήγε στις χωριές και πλάι από τα σπίτια, τα ακραία σπίτια του σπιτιού, 100-200 μέτρα. Mm-hmm. Τι θα γινόταν. Αυτό δεν είναι ότι ο κόσμος αντιδρά στην κατασκευή του εργοστασίου του γιατρών απορριμμάτων, είναι αντιδρά για την αντιμετώπιση που κάνει ο Δήμος, ας πούμε, στην κατασκευή των υποδομών.
Δεν είναι αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή. Να, είναι, να ξεφεύγει πέραν από κάθε προδιαγραφή περιβαλλοντικής προστασίας. Λοιπόν. Πάντως, κύριε Ρετάκη, αυτά. Επειδή εξετάζετε και στο πρόγραμμά σας και τη δυνατότητα ουσιαστικά υλοποίησης νέων έργων, αλλά είστε ρεαλιστής, ναι, και αναφέρετε ουσιαστικά ότι εφόσον υπάρξουν οι χρηματοδοτήσεις και οι δυνατότητες, αλλά και ολοκληρωθούν. Εγώ θα τα ξεκινήσω αυτά. Αυτά που λέω θα τα ξεκινήσω. Δηλαδή, θα κάνω τμήμα μελετών. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει, έχω συναδέλφους που δουλεύουν, μηχανικούς δηλαδή, που δουλεύουν στα νησιά του Αιγαίου. Ναι. Στη Σαντορίνη, στην Σύρα κτλ. Αυτοί έχουν μελέτες μέσα, οι οποίες όλα τα ΕΣΠΑ και εκμεταλλεύονται όλα τα προγράμματα των ΕΣΠΑ. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μελέτη στο Δήμο για να κάνουν τα ΕΣΠΑ. Δίνουν τις μελέτες έξω όπου τύχει, και οτιδήποτε κτλ. Χάνονται ευκαιρίες. Δεν μπορεί να αξιώσει όταν δεν έχει τη μελέτη κτλ. Δεν μπορεί να αξιώσει εσύ να σου δώσει άλλο ΕΣΠΑ. Τι ΕΣΠΑ να σου δώσει, δεν έχει μελέτη. Πώς θα σου δώσει ΕΣΠΑ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πρόνοια δηλαδή από το Δήμο για δημιουργία μελετών. Παρά τι γίνεται, δίνονται μελέτες έξω. Εκεί που δεν αντέξει κανείς δεν ξέρει πόσο τι κοστολόγιο έχουν οι μελέτες, δεν ξέρει κανείς ας πούμε τι γίνεται με τις μελέτες και τελικά ας πούμε τι ΕΣΠΑ πήρε ο Δήμος. Επιτρέπεται ο Δήμος της Ζακύνθου να είναι ουραγός στα ΕΣΠΑ. Λοιπόν, γι' αυτό τον λόγο εγώ θα κάνω τμήμα μελετών στο Δήμο, θα κάνει τις μελέτες, θα διεκδικούμε τα ΕΣΠΑ που πρέπει να διεκδικούμε και πρέπει να πάρουμε και μας οφείλουν να πάρουμε στη Ζάκυνθο και αυτά τα έργα θα δρομολογηθούν όλα. Δηλαδή θα έχουν γίνει μελέτες για όλα. Ό,τι δεν υπάρχει εδώ μέσα, ας πούμε, μελέτη, όποια μελέτη δεν υπάρχει για τα λιμενικά έργα που αναφέρω και για τις μαρίνες και για τα ξύγια. Και ό,τι δηλαδή βρω έτοιμο θα το ολοκληρώσω άμεσα. Ό,τι βρω μισοέτοιμο θα το ολοκληρώσω άμεσα. Και ό,τι δεν είναι θα αρχίσω και θα το μελετήσουμε εμείς. Θα το κάνουμε, θα είναι έτοιμο, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε τη χρηματόδοσή του από τα ΕΣΠΑ. Είναι κατανοητό αυτό που μας λέτε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και σε νέα εκπομπή, ακόμα πιο αναλυτικά. Ωστόσο, κύριε Ρετάκη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα ένα σχόλιο σας, γιατί βλέπουμε ότι με την απλή αναλογική έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα και στο νησί της Ζακύνθου είναι πάρα πολλοί οι υποψήφοι δήμαρχοι, τουλάχιστον για τα πληθυσμιακά δεδομένα του νησιού. Λοιπόν, πώς τις βλέπετε σε αυτές τις εξελίξεις? Κοιτάξτε, η ευθύνη δεν είναι στο νόμο, ούτε στην πολιτεία που έβγαλε αυτό το νόμο. Η ευθύνη είναι στον πολίτη. Εάν σκεφτεί ο πολίτης τώρα να πάει να ψηφίσει τον αδερφό του, τον συγγενή του, το φίλο του κτλ., που το μόνο που θα πετύχει δεν είναι να βοηθήσει αυτόν τον φίλο του, τον αδερφό του, είναι ύστερα από λίγο καιρό και οι δύο μαζί, και αυτός και ο φίλος, να κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο για να κάνουν διαδηλώσεις. Γιατί κάτι θα πάει καλά. Όπως ήταν τα σκουπίδια πέρυσι, που κατέβαινε ο κόσμος και έκανε διαδηλώσεις συνέχεια, διαδηλώσεις και τα σκουπίδια συνέχεια ήταν στον δρόμο. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως το πρόβλημα δεν είναι στο νόμο, το πρόβλημα είναι στον πολίτη. Εάν ο πολίτης κάτσει να πει, έχω 5 ανθρώπους. Από αυτούς, ποιος κατά την άποψή μου είναι ικανός να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζονται για αυτές τις υποδομές κτλ. Ο τάδε. Και να τον ψηφίσει αυτό το τάδε. Ανεξάρτητα αν είναι ο αδερφός του μέσα εκεί, μέσα στο σύλλογο ή στο σύνδεσμο, ή δεν είναι, είναι φίλοι του κτλ. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση του πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρει πράγματα για τη Ζάκυνθο και θέλει να πάει προς τα δρόμο. Γιατί δεν το λέω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα με προκρίνει στα τελευταία. Δεν ξέρω αν είμαι κι εγώ πιο αρμόδιος. Αυτό είναι θέμα πώς θα το κρίνει κάθε πολίτη. Αλλά να μην έχει τον έλεγχο μέσα αύριο, αν αποτύχει, να πούμε, η Δημοτική Αρχή να λέει ότι ξέρεις κάτι, φταίω κι εγώ, διότι εγώ υποστήριξα το φίλο μου, ο οποίος ήξερε ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Διότι έτσι καταλήξαμε σε αυτήν την ιστορία τώρα σήμερα. Mm-hmm. Έτσι καταλήξαμε και τον νυν δήμαρχο, οι πολίτες τον επέλεξαν και με ποσοστό κιόλας σημαντικό. Σήμερα όλοι τον βρίζουν. Λοιπόν, δηλαδή βρίζεις αυτόν που εσύ τον επέλεξες εδώ, δηλαδή τι έγινε και τον βρίζεις? Όταν τον επέλεξες δεν το ήξερες, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, θα ήταν αυτός που είναι? Τώρα το κατάλαβες δηλαδή. Να, λοιπόν, επομένως, εγώ νομίζω ότι ο πολίτης έχει την ευθύνη για την επιλογή του, τη μεγαλύτερη ευθύνη για την επιλογή του. Πρέπει να το σκεφτεί, να σκεφτεί ποιο είναι το συμφέρον του μέλλοντος του νησιού και του παιδιού του και της οικογένειας του κλπ. Και να αποφασίσει. Να κοιτάξει τα παιδιά του στα μάτια, να πάει να ψηφίσει. Και όταν γυρίσει από το εκλογικό τμήμα, να κοιτάξει τον εαυτό στον καθρέφτη, να δει, έκανε το καθήκον του απέναντι του νησιού για τη κοινωνία τη Ζακύνθου. Αν τον έκανε και είναι ευχαριστημένο, έχει καλό. Αν δεν τον έκανε, τότε εκείνο είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβεί. Αυτό που μα λέτε τώρα είναι πολύ ειλικρινέ και καθαρό. Ωστόσο, θα ήθελα ένα σχόλιο σα για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα, που θα σχηματιστεί. Ναι, γιατί πω, δεν θα είναι εύκολο να υπάρξουν, λοιπόν, αποφάσει. Ναι, θα σα πω. Εγώ λοιπόν δεν με ενδιαφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί πολλοί λένε, με κατηγορούν και διάφοροι λένε ότι εγώ είμαι και ότι εγώ είμαι ένα από. Βρήκαν οι καταστάσει, βρήκαν μερικοί να πούμε να βγάλουν τον Λουδοβίκο και τον ένα και τον άλλο, να παραλύσουν εμένα για να μπορέσουν να περάσουν μερικά νοήματα στην κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει εμένα αν δεν έχω και κανένα σύμβουλο. Κανένα σύμβουλο, αλλά δεν έχω κανένα σύμβουλο, ούτε ένα σύμβουλο. Και πέστε ότι είμαι εγώ μοναδικό μήμα. Σου είναι όλοι οι αντιπολίτευση. Εγώ η δουλειά μου είναι να συντάσω σωστέ μελέτε
οι οποίες είναι συμφέρουσες για το Δήμο. Και ό,τι πρόταση κάνω να μην έχει σκοπιμότητα. Καμία σκοπιμότητα, δηλαδή αποκλειστικά τη μόνη του συμφέρον του Δήμου. Εάν δούνε οι κύριοι που θα είναι απέναντί μου ότι κάτι δεν είναι σωστό, ότι έχω μια σκοπιμότητα κατά την άποψή του ή ότι κάτι έχω κάνει λάθος. Άνθρωπος είμαι λίγο, ότι έχω κάνει λάθη, πια πολλά λάθη έχω κάνει. Λοιπόν, αν δούνε ότι κάτι δεν είναι σωστό, να μου το επισημάνουν. Να πούνε, κύριε, εδώ δεν είναι σωστό, κάνει λάθος. Οπότε εγώ δηλώνω ότι θα το διορθώσω άμεσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω όμως ένα λάθος. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να. Δεν έχω υποχρέωση σε κανέναν. Γι' αυτό ακριβώς μου έχουν κάνει πρόταση όλοι να συνεργαστούμε σε διάφορους συνεργασμούς, γιατί τα έχω πρέψει όλα. Δεν θέλω δέσμευση καμία. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω μοναχώς μου να αποφασίζω για να μην και πεθαίνω. Και άλλωστε αυτή είναι μια προσφορά. Αλλήμον αν πήγαινα στο Δήμο να κάνω μια προσφορά εργασιακή, ας πούμε, που δεν είχα ανάγκη εγώ να την κάνω αυτή τη στιγμή. Και στο τέλος αυτή είχε αστερίσκους και παραπομπές. Δηλαδή τότε θα ήταν αξιολείπητος. Λοιπόν, δεν θέλω εγώ. Θέλω να εφαρμόζουμε πάντα το σωστό. Εάν η πλειοψηφία, που πιστεύω ότι η πλειοψηφία έχει τη γνώση και θα μπορέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου για παράδειξη να είναι. Άμα του εξηγήσει και του πει, να σα πω ένα παράδειγμα, δηλαδή. Όταν πρόκειται να έρθουν τα σκουπίδια, είχαν βγάλει τότε απόφαση το Συμβούλιο να πάει στι Μέλενε. Είχα λοιπόν πάρει του χωριανού εκεί τότε, μερικά πούλμα και είχαμε κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και τότε ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο, ας πούμε, ελέγχεται πλήρως από τον Δήμαρχο και είχε αποφασίσει αυτό να έρθει τα σκουπίδια. Βγήκα και μίλησα εγώ και του είπα, κύριοι, αυτή είναι καταστροφή για αυτό και για αυτό και για αυτό και για αυτόν τον λόγο. Του εξήγησα γιατί είναι καταστροφή να αφήνουν τα σκουπίδια του. Από του 31, παρότι 29 αποφάσισαν να μην πάνε τα σκουπίδια στην περιοχή. Το καταλαβαίνω. Οπότε βλέπετε δηλαδή ότι δεν είναι θέμα αν δεν έχουμε με το μέρος μας το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι θέμα εμείς πώς δουλεύουμε. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε τη σωστή δουλειά για να καταλάβουν αυτοί οι υπόλοιποι ότι δεν έχουμε σκοπό να πάμε εμείς ούτε να αδικήσουμε να πούμε κανέναν, ούτε να προσπορήσουμε όφελος προσωπικό, ούτε να περάσουμε λάθος μηνύματα να πούμε με έργα σκοπιμότητος τα οποία τελικά δεν έχουν καμία σημασία και καμία αξία για τον τόπο. Κύριε Ρετάκη, επειδή κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, θα θέλαμε ένα τελευταίο μήνυμα προς τους Ζακυνθινούς να στείλετε, μιας και έχουν στη διάθεσή τους περίπου 2 μήνες για να σκεφτούν την επιλογή τους και τι θα κάνουν τελικά πίσω από το παραβάν. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ το μήνυμα που στέλνω είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Δηλαδή, πρέπει ο κάθε ένας πολίτης να κάτσει να αναλογιστεί ποιο είναι το συμφέρον του νησιού, ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας, ποιο είναι που έχει οδηγηθεί το νησί με την παραβατικότητα σε όλους τους τομείς. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να πούμε να φοβόμαστε και τους φύλακες. Όχι να φοβόμαστε τον πολίτη, τον Αλμανό, τον κλέφτη, να φοβόμαστε και τους φύλακες. Λοιπόν, πού έφτασε η παραβατικότητα, πού έχει φτάσει η εκμετάλλευση των διαφόρων ομάδων που δεν μπορούν να αντισταθούν από μερικούς οι οποίοι είναι επιπόληπτοι κτλ. Να πούμε και κουμαντάρουν, κάνουν κουμάντο στο νησί. Πού ακριβώς έχει φτάσει το αδιέξοδο το οποίο οδηγεί το νησί λόγω του τουριστικού ρεύματος και τα λοιπά με τις υποδομές. Είναι πρόσφατη και η αναστολή που έγινε στις σημαίες, στις γαλάζιες σημαίες, στις παραλίες και τα απορρίμματα που βγήκαν στους δρόμους, τα λίμματα κτλ. Είναι πρόσφατα αυτά. Να κάτσει να τα σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα. Να σκεφτεί ότι πέρυσι, πρόπερσι, πότε είναι που μαζευόταν στην πλατεία Σολομού και ήταν και φώναζε για τα σκουπίδια και διαμαρτύρωτο κτλ. Mm-hmm. Τώρα θα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Πάρα πολύ χειρότερη η κατάσταση. Διότι αν φαγωθούν αυτές οι πιστώσεις που έχουν βγει τώρα, δεν πρόκειται να γίνει έλεος στο νησί ποτέ, διότι υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν ότι να τα πουλήσουμε τα σκουπίδια, λέει, σε ξένους να πούμε κτλ. Λες και οι ξένοι θα δουλεύουν τσάμπα για μας να πούμε. Λες και εμάς δεν θα χάσουμε και τα λεφτά δηλαδή. Θα χάσουμε και τα λεφτά που τώρα να κάνουμε ένα έργο να πούμε εκεί πέρα να είναι στολίδι και να μπορέσει να πούμε να δουλέψει. Να δουλέψει αυτή η διαχείριση και θα περιμένουμε μετά τι θα περιμένουν. Τα σκουπίδια θα στον δρόμο. Ποιος θα διευθυνθεί για τα σκουπίδια μας. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να κάτσει να τα σκεφτεί ο πολίτης, να βάλει το χέρι του στην καρδιά, να σκεφτεί με το μυαλό του, να μην σκεφτεί με το συναίσθημά του και να πάει να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος δήμαρχος. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά, σας το λέω και το έχω δηλώσει και το δηλώνω, εάν δεν είμαι εγώ, αν δεν κρίνει εμένα το καταλήλω. Αρκεί να μην κάνει λάθος. Αρκεί να μην κάνει λάθος ο πολίτης. Εγώ δεν έχω να κερδίσω ούτε οικονομικά τίποτα, ούτε θέση, ούτε με ενδιαφέρει το μέλλον γιατί δεν έχω πολιτικό μέλλον. Είμαι σε μια ηλικία που είμαι, δεν έχω κανένα. Η παρέμβασή μου είναι αποκλειστικά και μόνο αποσκοπή στο να μπορέσουμε να αντιστραφεί μια πορεία η οποία οδηγεί από ό,τι βλέπω το νησί στην καταστροφή. Εάν δεν αντιστραφεί. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο οποιοσδήποτε δήμαρχος βγει.
τώρα. Πρέπει να καταλάβει ότι η κατάσταση, εάν συνεχιστεί έτσι όπως ήταν στο παρελθόν, με τις λύσεις οι οποίες υπαγορεύονται από συμφέροντα και από σκοπιμότητες, το νησί δεν έχει έλεος. Mm-hmm. Θα καταστραφεί. Κύριε Ρητάκη, θεωρούμε ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση απόψε. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ.